Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε αντιδήμαρχοι, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός ότι η μόδα είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει άμεσα την καθημερινή μας ζωή. Μας επηρεάζει σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. Το πώς θα ντυθούμε, το πώς θα τραφούμε, το πώς θα διασκεδάσουμε και στο τέλος, όταν προχωρεί και περισσότερο, στον χώρο της σκέψεως, το πώς θα σκεφτούμε και ακόμη πώς θα θρησκεύουμε. Και είναι γεγονός ότι η μόδα ελκύει, γιατί παρουσιάζει πάντα αυτό προσφέρει, ως κάτι το καινούριο, το μοντέρνο, το οποίο είναι καλύτερο από το προηγούμενο, από το ντεμοντέ. Και αυτό βέβαια κάνει τον άνθρωπο να προτιμά το μοντέρνο από το παλιό. Όμως δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι καινούριο ή τουλάχιστον φαίνεται σαν καινούριο είναι σίγουρα και καλύτερο από το παλιότερο. Διότι πολλές φορές η μόδα όχι μόνο δεν φέρνει κάτι το καλύτερο, αλλά φέρνει κάτι χειρότερο που μπορεί να κάνει και ζημιά σε αυτόν που την ακολουθεί. Ένα απλούστατο παράδειγμα είναι τα ψιλοτάκουνα παπούτσια. Ρωτήστε με αυτόν τον παιδικό να σας πει πόσο ζημιά κάνει στον πόδι και στο σχεδιακό ειδικότερα όταν φορτιέται σε καθημερινή βάση. Εάν όμως πέρα από τη μόδα προχωρήσουμε στον χώρο της τεχνολογίας, εδώ πάλι φαίνεται ότι κάθε καινούριο επίτευγμα της τεχνολογίας είναι καλύτερο από το παλιότερο. Και κατά κανόνα αυτό ισχύει, αλλά υπάρχουν και πρόοδοι της τεχνολογίας που δεν είναι και το καλύτερο. Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει βόμβα η οποία σκοτώνει τους ανθρώπους αλλά και τα σπέφτα. Δεν είναι νομίζω πρόοδος και καλύτερο αυτό το νέο όπλο. Αν πάλι προχωρήσουμε όπως είπαμε στον χώρο της πίστεως, στον χώρο της φιλοσοφίας, στον χώρο της τέχνης, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και επικίνδυνα. Έχουμε τη μοντέρνα τέχνη, αλλά είναι καλύτερη από την παλαιότερη. Θυμηθείτε ότι παραλίγο πήγε να γίνει με τον περίφημο εκείνο παραλίγο διευθυντή του φεστιβάλ, τον Ζαν Φάμπρ. Και τα έργα τα οποία παρουσιάζεται με τα παλαιότερα μέρη κλπ. Κλπ. Έπειτα, είναι ένα νέο κίνημα το οποίο λέγεται νέο και ονομάζεται νέα εποχή, το οποίο εισχωρεί στον χώρο της φιλοσοφίας και πολύ περισσότερο στον χώρο της θρησκείας. Και παρόλο που μιλάμε για νέα εποχή, δεν φέρνει καθόλου νέες ιδέες, αλλά παπάδες οι οποίες καθάρουν παρά ωφελούν αν κάποιος τις μελετήσει. Προγεία, παλιά υπόθεση και αυτή η παμπάρια, τώρα πάλι είναι μόδα. Το ηλιακό μας σύστημα γυρίζει όλο μαζί γύρω από το κέντρο του γαλαξία και για να κάνει μια πλήρη περιστροφή χρειάζεται περίπου 26.000 χρόνια. Και όπως είναι τα ζώδια που είναι γύρω από τον ήλιο, έτσι και εδώ υπάρχει ο ζωδιακός κύκλος που κάθε ζώδιο για να το διαστήσει το ηλιακό μας σύστημα χρειάζεται περίπου 2.100 τόσα χρόνια και η κίνηση γίνεται αντίστροφα ώστε τα ζώδια πηγαίνουν προς τα πίσω και λένε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία της νέας εποχής ότι όταν το ηλιακό μας σύστημα εισέρχεται σε ένα νέο ζώδιο αρχίζει μια νέα εποχή που είναι πάντα καλύτερη από την προηγούμενη. Και έτσι, την εποχή που ήταν ο Χριστός, ήταν η εποχή του Ιχθύος. Τον Ιχθύο, όπως τα λένε τα ζώδια. Και δήθεν, γι' αυτό οι χριστιανοί είχαν
ως σύμβολο το ψάρι, το νυχτή. Αυτό βέβαια δεν έχει καμιά αλήθεια, δεν περιέχει αλήθεια αυτός ο ισχυρισμός. Γιατί οι χριστιανοί το χρησιμοποιούσαν το ψάρι, επειδή η λέξη χρήση έχει τα αρχικά Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Αυτοί λοιπόν λένε ότι ήταν, επειδή υπήρχε η εποχή των νυχτήρων τότε, και ο Χριστός ήταν ένας, ας πούμε, μεσσίας της εποχής εκείνης. Τώρα βγαίνουν από την εποχή των νυχτήρων και μπαίνουν στην εποχή του υδροχώου. Και οι ουρανοί νερό θα φέρουν. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Τι ξέρουν. Ξέρουν αυτές τις δύο νέες θεωρίες που φέρνουν η νέα εποχή New Age, όπως είναι γνωστή στα αγγλικά διεθνώς. Και αυτή η νέα εποχή ισχυρίζεται ότι θα έχει ένα καινούριο μεσσία, ένα καινούριο αβατάρ. Βγαίνει και κινηματογραφικά έργο αυτό το τίτλο. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι σαν το Χριστιανότερος. Βέβαια, κάθε ομάδα από αυτές που υπάρχουν στον χώρο της Νέας Εποχής είναι το δικό της αρχικός είναι ο νέος αβατάρ, αλλά δεν βρίσκει σάρκη. Όλες αυτές όμως συγκλίνουν σε μία ιδεολογία που δεν δέχεται προσωπικό Θεό, αλλά δέχεται μια σχηματική ενέργεια η οποία βλαχαίρεται παντού και είναι σε όλα τα όντα. Δηλαδή, όλα τα όντα είναι θεϊκά. Και εμείς ως άνθρωποι λένε, έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι από αυτή τη σημαντική ενέργεια, η οποία ουσιαστικά μας δείχνει ότι είμαστε θεοί εμείς. Ένα για να ψάξουμε έξω να δούμε Θεό, είμαστε εμείς θεοί. Και όλες αυτές οι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται μεταξύ αυτών και οι όγκα όπως θα ακούσουμε τώρα κάτω, είναι μέθοδοι τεχνικές, ο διαλογισμός κλπ. Κλπ. Για να εισχωρήσουμε στο εσωτερικό μας κόσμο, να ανακαλύψουμε το Θεό που έχουμε μέσα μας, ότι είμαστε θεοί, και άρα δεν έχουμε καμιά ανάγκη από τον Θεό, τον οποιοδήποτε άλλο Θεό, όπως και η ορθόδοξη πίστη μας, δέχεται προσωπικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχει λοιπόν τον τίτλο «Γιόγκα είναι η γιόγκα σωματική άσκηση και γυμναστική». Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος. Όσο λοιπόν θα δούμε στη μικρή αυτή παρουσίαση, η μέρα 21η Ιουνίου, αυτήν ακριβώς την ημέρα έκρινε ο ΙΕ κατάλληλη να καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα της γιόγκα. Η πρωτοβουλία για τον εορτασμό της γιόγκα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται λογικό τη στιγμή που είναι μια θρησκευτική πεποίθηση που αφορά κάποιους, ανήκει στον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι, ο οποίος υπέβαλε σχετικό αίτημα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2014 προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία στη συνέχεια το υιοθέτησε και με το ψήφισμα της 11ης Δεκεμβρίου του 2014 καθιέρωσε τελικά την 21η Ιουνίου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα της γιόγκα. Μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε προσέξει ότι εκείνες τις περιόδους συνήθως οι διάφοροι δήμοι οργανώνουν και κάποια φεστιβάλ γιόγκα όπου κάνουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος.